Αυτό που έμεινε και αυτό που μένει είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, γιατί ο κόσμος είναι συγκινητικά κοντά σου. Δεν αισθάνεσαι μόνος σου σε αυτή τη χώρα όταν έχεις γράψει στην καρδιά τους. Στο γυρίζουν πίσω με κάθε τρόπο. Και στο γυρίζουν με ένα τρόπο έτσι, αυτό τον απλό λαϊκό τρόπο. Ρε εσύ μαζί σου έχω κλάψει, ξέρω εγώ, ή χτυπάει το ταξίτζες, γεια σου ρε Δήμη, ξέρεις αυτό. Πολύ μεγάλη ιστορία, να μην αισθάνεσαι μόνος σου ούτε μια στιγμή. Εγώ δεν έκανα και οικογένειες και τέτοια. Και εισπράττω ένα πράγμα που είναι, καμία φορά είναι τόσο πολύ που λέω, μα μου αξίζει αυτό. Και μετά κάθομαι και σκέφτομαι αυτό το καταπληκτικό. Το ότι υπήρξε στη ζωή ενός ανθρώπου χωρίς να το ξέρεις και έγραψες εκείνη την ώρα τη στιγμή του τη μεγάλη. Δεν υπάρχει πιο ιερό και σημαντικό πράγμα. Είσαι το soundtrack της στιγμής του. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο μεγάλο δώρο από αυτό. Θέλω μια εκδρομή το... Είναι αυτή η οικειότητα που αισθανόμαστε με τους καλλιτέχνες που πρωταγωνιστούν στις πιο προσωπικές μας ιστορίες, που δίνουν με μελωδία και λέξεις τα συναισθήματά μας, που όπως μου είπε η Δήμητρα Γαλάνη, γράφουν, χωρίς να το γνωρίζουν, το soundtrack μιας μοναδικής στιγμής, της δικής μας στιγμής. Να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Είναι ορισμένα σημεία που είναι γεμάτο καλαμιές και περνάει αυτός ο αέρας και συνδυάζεται ο ήχος του αέρα που περνάει από τις καλαμιές με τον ήχο της θάλασσας. Ηχητικά είμαι καλυμμένη. Ταξιδέψαμε με τη Δήμητρα στην Άξο, ένα νησί που αγαπά για τους κέδρους και τις παραλίες της. Εδώ μου λέει πως θέλει να περνά στο εξής το χρόνο της, να ακούει τα πουλιά. Ακούσε. Τον ήχο που κάνουν οι καλαμιές στο θρόισμα του ανέμου. Αυτούς τους ήχους δεν τους αποχωρίζεται ποτέ. Και εγώ την ακολούθησα εδώ, για να καταλάβω ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από τη φωνή, πίσω από το δικό μας soundtrack. Πολύ γύρω μαζί του να βρουν μια παρέα. Ακούσεις 18 ώρες τώρα. Με τον ήχο ζω. Δεν απομονώνεται ποτέ αυτό. Έχω ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι κουραστικό, μην με ρωτήσεις, είναι πανέμορφο. Δηλαδή τώρα ακούς και τον ήχο των κυμάτων. Τα πάντα ακούω συνέχεια τώρα. Και ναι. Τη 18 ώρα και όσο ώρα μιλάμε. Δηλαδή, και αυτό, είναι... Ναι, αυτό είναι που με λιώνει. Δεν σου είπα ότι εδώ στην Άξο όταν πρώτο ήρθα, περπατούσα εδώ στις παραλίες τις ατέλειωτες με τους αμόλοφους και έβλεπα τους κέδρους και τους αμόλοφους και άκουγα λίγο τη θάλασσα και περισσότερο το θρόισμα από καμιά φορά κάτι καλαμιές που περνούσε. Και έλεγα, Χριστέ μου, αν υπάρχει γαλήνη, είναι αυτή. Και έτσι αποφάσισα και θέλω να τελειώσω τη ζωή μου εδώ, σε αυτό το νησί. Άφησε στον ουρανό μια ευχή να έρθει για μας η πιο όμορφη. Οι ρίζες έπαιξαν ρόλο. Τεράστιο. Ο πατέρας με καταγωγή από την Ήπειρο. Και η μάνα εδώ στην Αθήνα, αλλά με καταγωγή από μπαμπά από την Κωνσταντινούπολη και μάνα από την Οδυσσό. Έλληνες της Διασποράς. Ελληνορώσων μεγάλωσα. Χωρίς όμως μιζέριες. Όχι λεφτά, όχι χρήματα, δηλαδή να πεις ότι μας τρέχανε από τα μπατζάκια. Αλλά κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Και ήταν όλα για τα παιδιά, για σένα και την αδελφή σου. Ήταν τα πάντα για τα παιδιά τους, ναι. Και την ίδια στιγμή, τι θέλανε τα παιδιά τους, ακούγαν τα παιδιά τους. Δεν ήταν ότι απλά ήταν όλα για τα παιδιά, ξέρεις αυτό που, είναι, που μπορεί να είναι και λίγο κακομαθημένο. Όχι καθόλου. Σας έκαναν συνομιλητές, δηλαδή συνομιλήτριες. Ναι, υπήρχε μια... Αντιλαμβανόντουσαν αυτό που... Με ό,τι σημαίνει για μια μάνα που λείπει από το σπίτι, εργαζόταν η μητέρα μου, έτσι. Οπότε πάντα σου λείπει η μητέρα σου. Αυτό είναι, το λέω με τις φίλες μου, είναι μονίμως το σύνδρομο ενοχής αυτό που έχουν όλες. Τι να κάνουμε, δουλεύει η γυναίκα και εμένα η μάνα μου δούλευε. Ναι, μεν μου λείπε, η δουλειά της είναι να φανταστείς, για να βάλω κρέμα στο πρόσωπό μου, έφτασε στα 40. Γιατί η μυρωδιά της κρέμας μου θύμιζε το ότι η μάνα μου ήταν τα χέρια της όλα με τις κρέμες, ξέρεις, επειδή... Όταν αισθητικός, ναι. Λεφτά να μεταΐσει, να μας δώσει, να μας πάρει από το σχολικό. Ήσουν και λίγο αντιδραστική δηλαδή. Ήμουνα λίγο κέρατο βερνικωμένο. Ταλαιπώρησα πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους, αλλά γλυκά. Δεν ήταν ποτέ κακά. Απλά ήμουνα πολύ ρυψοκίνδυνο παιδί.
δεν καταλάβαινα από κίνδυνο. Έκανα πράγματα. Δοκίμασε στα όρια σου. Ναι. Για ένα περίεργο λόγο. Ίσως αυτό της ασφάλειας, της συναισθηματικής. Αυτό ήταν το νόμισμα, ίσως. Και η μουσική υπήρχε στο σπίτι. Συνέχεια. Σεβασμός στη μουσική. Απόλυτος και πάθος, όχι απλά ο σεβασμός, γιατί ο πατέρας μου ήταν... Ερασιτέχνης τενόρος. Ερασιτέχνης, θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τενόρος. Αλλά εντάξει, άλλες εποχές τώρα, τα πράγματα εκεί πέρα. Τον έφαγε το αυτό, υπάλληλος στη ΔΕΗ. Καλά περνάγαμε τα παιδιά και οι οικογένειες των υπαλλήλων της ΔΕΗ τότε. Πηγαίναμε εκδρομές τα Σαββατοκύριακα, ξέρεις. Είχαν συλλόγους. Ήταν ωραία. Αλλά η μουσική ήταν το πάθος του. Έτσι. Και με σπουδές, πάρα πολύ σοβαρές, με υποτροφίες και αυτά. Και όταν είδε αυτό σε μένα, εντάξει, ήταν. Άλλωστε το ονειρευόταν. Από την ώρα που άκουσε τα. Η μάνα μου σε μια συναυλία άκουσε τα χτυπήματα και λέει: το παιδί θα γίνει μουσικός, βέβαια. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Αυτή η σπουδαία διαδρομή ξεκίνησε από ένα περιβάλλον με πολλή αγάπη και πολλή ασφάλεια. Τόση ώστε η Δήμητρα να βάζει διαρκώς όρια και με τόλμη να τα ξεπερνά. Με την ίδια τόλμη στάθηκε δίπλα στους δασκάλους της, έτοιμη να ρουφήξει το μεδούλι της γνώσης και να το μετουσιώσει σε στέρεες ερμηνείες που από νωρίς έγραψαν σελίδες στη μουσική μας ιστορία. Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς. Είσαι 16 χρονών. Τώρα όχι πια. είσαι πάντα 16 χρονών. Φαίνεται. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Ναι. Και συναντάς το Δήμο Μούτσι. Ναι. Τον αγαπημένο μου τον Δήμο. Ήταν ο πρώτος σου δάσκαλος ο Μούτσης, Δήμητρα. Ναι, είναι ο άνθρωπος που μου ανοίγει την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο. Πέρα από το βλέπω έναν άνθρωπο να θαυμάζει τη φωνή μου και μου λέει, έλα εδώ εσύ, θα σου γράψω τραγούδια. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάξω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική ζωή. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική ζωή. Ο οποίος με έπαιρνε μαζί του και υπέρχεται και τα ξενύχτια. Με έπαιρνε μαζί του και με γνώριζε, γνώριζε ανθρώπους. Η δεύτερη πόρτα που ανοίγει είναι γνωρίζω τον Νίκο Γκάτσο. Είναι απίστευτο, δηλαδή, 16 χρόνια μπαίνω στο στούντιο για πρώτη φορά και το πρώτο πρόσωπο που βλέπω είναι ο Νίκος Γκάτσος. Με τον οποίο και συζητώ και αρχίζει και γίνεται μου καθορίζει τη ζωή. Γιατί μέχρι τα πρώτα, τουλάχιστον την πρώτη δεκαετία τη καριέρα αυτή, είναι με τραγούδια του Γκάτσου. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Όταν θα καταλάβουμε, κάποιοι το έχουν καταλάβει. Ιδιαίτερα είναι οι άνθρωποι που βλέπεις ότι τραγουδούν και παίζουν τα τραγούδια τους και λένε και μένουν, τους πέφτουν τα αυτιά. Βλέπω εγώ λέει τους νέους μουσικούς και ακούνε, ξέρω εγώ, το δίχτυ ή ακούνε τραγούδια. Και λέει, καλά, πώς, τι έχει γράψει, ξέρεις. Δεν σταματάει αυτό. Δεν τους σταματάει κάποια γλώσσα, κάποια φόρμα. Όχι, όχι. Πάνε στο βάθος γιατί έχει καταγράψει απίστευτο πράγμα αυτός ο άνθρωπος. Ποιος ήταν μια προσωπικότητα, αυτός κι αν ήτανε, κατοικούσε εδώ απλά σε αυτή τη γη. Τι σχέση είχατε με τον Γκάτσο, δηλαδή τον συναντάς, πώς τον αντιμετωπίζεις. Ο Γκάτσος ήταν μια πολύ επιβλητική φιγούρα, ψηλός και πάντα είχε ένα πολύ σοβαρό ύφος. Στην ουσία όμως ήταν και πάρα πολύ ανθρώπινος, πολύ υγιεινός και πολύ καλαμπουρτζής. Και μέσα από αυτό αρχίζω και ανακαλύπτω τι σημαίνει να είσαι πάρα πολύ σημαντικός. Σημαίνει να είσαι κανονικός. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτούνιασμένη λαμπαδιά, κάποια βραδιά τη μίλησες και μας ξεπίλησες. Γιατί έγραφε αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτούνιασμένη λαμπαδιά, κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Γιατί έγραφε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία ήταν... και λίγο σουρεαλιστικά θα μπορούσες να τα δεις. Εσύ τα αντιλαμβανόσουν όλα αυτά? Εγώ με το που τα έβλεπες, γιατί ήσουν μικρή. Να σου πω. Αντιλαμβανόμουν το μέγεθος της αισθητικής χωρίς να ξέρω γιατί. Αντιλαμβανόμουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτό το ήξερα,
ότι είμαι μπροστά μου στον Νίκο Γκάτσο. Ήξερα ποιος είναι αυτός, δεν ήμουν κομμένη από αυτό. Αλλά το ότι μπορούσα αυτό το πράγμα να το κάνω, να το επικοινωνήσω, μου φαινόταν αδιανόητο. Χωρίς δέος όμως. Δεν μου επέτρεπε κάτι τέτοιο ο Γκάτσος, ας πούμε, ή ο Δήμος ο Μούτσης. Και η επόμενη κίνηση μετά το Δήμο, που είναι το βάφτισμα, ας πούμε, είναι ο Ξαρχάκος, ο Σταύρος. Όπου εκεί πέρα πια αρχίζει η δουλειά πάνω στη φωνή πολύ. Και με το Δήμο έχουμε δουλέψει, αλλά τον Ξαρχάκο περισσότερο. Κάτσαμε και δουλέψαμε στο να δουλέψει τη φωνή μου, δηλαδή. Με ρήμαξε στις πρόβες. Να είναι καλά. Έχεις διαφορετικές επιρροές, ναι, από πολύ σημαντικούς ανθρώπους του πολιτισμού της χώρας. Οι οποίες όμως έχουν κοινό παρανομαστεί, έτσι. Έχουν, αλλά είναι Μούτσης, Ξαρχάκος, ναι, Τσιτσάνης, Γκάτσος. Βέβαια. Έχει ενδιαφέρον και η επιρροή που είχε ο Τσιτσάνης στο βέβαια ζήμωμα. Απόλυτη. Το 73-74 εκεί τον συναντάω. Επιδιώκει να τραγουδήσω τραγούδια του. Εγώ με απορία τελικά μου αποδεικνύει ότι έχω έναν τρόπο που δεν τον ήξερα, για να πω το λαϊκό τραγούδι. Άλλωστε είναι και η μεγάλη πόρτα που ανοίγει για τη μετέπειτα περίοδο που ξεκινάει μετά το Χάραμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό κεφάλαιο. Δηλαδή η προσέγγιση που κάνω εγώ στο λαϊκό τραγούδι με την πόρτα ορθάνυχτη από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Δεν θα τολμούσα να αγγίξω το λαϊκό τραγούδι θαυμάζοντάς το, εάν δεν μου είχε ανοίξει την πόρτα ο Βασίλης Τσιτσάνης. Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες πόσο ρόλο παίζει το να μεγαλώσεις υπό τη σκέπη των δημιουργών. Πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Καταλαβαίνεις το μέγεθός σου. Κοίταξε, οι τραγουδιστές είμαστε σαν τα παγωνάκια λίγο. Και τους πολύ όμορφους ανθρώπους. Που κάποια στιγμή γίνεσαι νάρκισος χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί όλοι σου λένε, α, τη φωνή είναι αυτή. Και όπου αρχίσεις και ψηλώνεις περίεργα. Αυτό σε κατεβάζει και σε γιώνει. Δηλαδή, ακριβώς το ότι γίνεσαι μαθητής μπορεί και σε κατεβάζει κάτω. Στον τοίχο κάποια Μοναλίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Η Κολούμπια είχε δύο στούντιο, το Α και το Β. Εγώ έχω τελειώσει λοιπόν το Α και μπαίνει ο Παύλος να γράψει το Β. Και συναντιόμαστε σε χόλ εκεί πέρα και μου λέει, εσύ Δήμητρα, δεν έρχεσαι. Έχω ένα τραγούδι που πρέπει, θέλει να πει μια γυναικεία φωνή, δεν έχεις να μου το κάνεις. Α, με του λέω, ξέρεις, τότε οι εταιρείες είχαν τα συμβόλαια τα αποκλειστικά και λιγάκι, κάπως ήταν αυτό, ούτε το σκέφτηκα. Και πήγα και το είπα, εκείνη τη στιγμή δηλαδή, το τραγουδήσαμε μαζί. Και μετά δεν δίναν την άδεια η εταιρεία δίσκων που ήμουνα. Και τι έκανες? Τι κάνουμε τώρα, μου λέει. Τίποτα, του λέω, δεν θα γράψει το όνομά μου. Θα γράψει μια ωραία άγνωστη. Και έτσι βγήκε ο δίσκος. Δεν υπήρχε το όνομά μου. Αλλά οι πιτσιρικάδες τα ανακαλύψανε, ρε παιδί μου. Χωρίς να κάνω καμιά προσπάθεια. Και ερχόντουσα και με του Παύλου το τραγούδι και του Παύλου το τραγούδι. Και κοίτα να δεις τα παιδιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα αυτό. Τζάμπα έφυγε ο Παύλος τώρα. Ήταν κρίμα. Δεν του άξιζε αυτό. Και κοίταξε που δεν έχει σταματήσει να υπάρχει. Ο Παύλος είναι εδώ παρόν. Είναι καταπληκτικό. Δεν είχε τελειώσει αυτό που έπρεπε να κάνει. Με έναν αργό θάνατο να μας λιώνει το κορμί. Μη
καταλάβει ότι η φωνή σου είναι όργανο. Γούσταρα τη μουσική, επειδή τεμπέλιαζα στη θεωρία της, έγινα μια πολύ καλή μουσικός, παίζω καλό όργανο φωνή, ας πούμε. Δεν μπορούσα την μελέτη και αυτό. Και βασικά η μουσική αντίληψη αυτό ήταν, γιατί όλο ήταν εδώ. Εσύ σε αυτή την περίοδο της διδασκαλίας, πώς ήσουν? Δηλαδή, ήσουν θαραλέα, στεκόσουν απέναντι στις προκλήσεις με θάρρος, με αποφασιστικότητα? Ναι, ναι, και τολμηρή. Αλλά και πολύ πειθαρχημένη. Εγώ αυτό το απίθαρχο πλάσμα, το οποίο η μάνα μου κακομήρα της έβγαινε η Παναγία για να μπορέσει, έγινα μία απίστευτη μαθήτρια. Αισθάνομαι ότι έχω περάσει διάφορες σχολές πανεπιστημιακές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήτανε, αφήνανε ίχνη απάνω μου. Στη φωνή μου, στην αισθητική μου, στο σώμα μου το ίδιο εννοώ. Δηλαδή, πώς μεγάλωνα και σαν άνθρωπος. Και επίσης μια βαθιά γενναιοδορία από τους τότε φτασμένους. Την οποία την επέστρεψες. Την οποία επέστρεψα. Πώς θα ήταν δυνατόν άλλωστε. Θα ήμουν απίστευτη τσιγκούνα όταν μου δόθηκε τέτοιο χάρισμα. Ο τρόπος που με παρουσιάσανε, ο Γρηγόρης ο Πυθικότης, ας πούμε. Δηλαδή γινότανε αλλαλαγμός κάτω από τα μπις και αυτός έσπρωχνε εμένα μπροστά μου. Και ήταν ο Πυθικότης, ο Κόκοτος, ο Ξαρχάκος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, ας πούμε, ακολούθησε σε όλη τη ζωή. Δεν έχω ταλαιπωρηθεί εγώ σε αυτά τα πράγματα. Ταλαιπωρήθηκα περισσότερο να βολέψω τα προσωπικά μου. Το ότι βρέθηκα δηλαδή πάρα πολύ νέα, βρέθηκα με ένα επάγγελμα, όλα αυτά που σημαίνουν αυτό. Ναι, ταλαιπωρήθηκα. Δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστώ. Ευτυχώς είχα το support των γονιών μου σε αυτή όλη την ιστορία. Να μου θυμίζουν δηλαδή ότι κοίταξε να δεις ό,τι και να συμβαίνει. Εμείς είμαστε εδώ, το σπίτι σου είναι αυτό. Απ' την άλλη μεριά, δεν έκανα εγώ πράγματα. Επειδή ακριβώς πέφτω σε αυτό το περιβάλλον, δεν έκανα πράγματα. Δεν έχω δουλέψει νύχτες, ας πούμε, σε νυχτερινά μαγαζιά, αργά κλπ. Δεν τα έχω περάσει εγώ αυτά τα πράγματα. Έπεσα πάρα πολύ ήσυχα. Ξεκίνησα με συναυλίες μετά σε κάποιους χώρους που ήταν τότε αλλιώς, ξέρεις, η διασκέδαση ήταν αλλιώς. Μετά στην Πλάκα κατευθείαν. Δουλέψαμε με μεγάλους συνθέτες εκεί, με το Σπανό, με το Μούτς. Είχα την επιμέλεια των προγραμμάτων. Ήταν μια παράσταση. Και μάλιστα είχε και επανάληψη. Κάναμε δύο παραστάσεις την ημέρα. Το ίδιο. Έφευγε ο κόσμος, εμπαίνει και άλλος και ξανακάναμε. Δηλαδή, πώς να σου πω, δουλέψαμε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Σαν με κοιτάς, ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά. Κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά λιώνω σαν φλόγα την αυγή σαν με κοιτάς. Είχες αντιληφθεί το μέγεθος της φωνής σου? Όχι. Πόσο καιρό σου πήρε για να πεις ότι μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω? Αυτό που λες είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ άρχισα να τραγουδάω καλά την ώρα που έπαψα να ακούω τη φωνή μου. Όταν σιγουρεύτηκα δηλαδή ότι έχω μια καλή φωνή. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να το συνειδητοποιήσω, παρόλο που το υλικό που έπαινα στα χέρια μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αλλά οι ερμηνείες που έχεις δώσει τότε που δεν το είχες συνειδητοποιήσει, όπως λες. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα, μετά ήθελα να ξαναπώ την πίκρα σήμερα. Δεν έχει σύνορα και εσύ δεν έπρεπε να μ' αρνηθείς. Το είχα πει 17 χρονών και τι να νιώσω εγώ τότε από αυτό. Γι' αυτό και ξαναρχόμουν στα τραγούδια αργότερα. Με επανεκτελέσεις των τραγουδιών, πολύ. Τον ήλιο σου φέρα να ζεσταθεί. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός, δεν είναι πια γιορτή. Έγινε το όνειρο καθώς. Πάντως η πρώτη φορά της πίκρα σήμερα είναι ανεπανάληπτη. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή τι θα ήθελες να είχες δώσει άλλο που δεν έδωσες εκείνη την ερμηνεία. Εννοώ λίγο περισσότερο αυτό, ίσως πιο βιωματικό να είναι. Ναι, αυτό. Για λακίες, σένα όμως, ναι. Που το αμάρεσαι. Αυτό είναι. Έτσι είναι. Και έτσι έχει καταγραφεί στη μνήμη, πώς να το κάνουμε.
Αν έχω κάνει δουλειά πάνω σε αυτό, είναι στο θέμα της ερμηνείας. Είπαμε, εννοούσαμε σωστά αυτό. Εννοούσαμε σωστά το κείμενο αυτό σε σχέση με αυτή τη μουσική. Και εκεί αρχίζει το θέμα της ερμηνείας. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Κι ύστερα το βραδάκι μεθυσμένα κι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ήταν τα τραγούδια της χθεσινής μέρας μια πρώτη μεγάλη κατάκτηση. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας καταρχήν ήταν από τις πιο αγαπημένες μου δουλειές και από τις πιο αγαπημένες σχέσεις που είχα στη δουλειά αυτή με τη Χαρούλα. Καταγράφουμε εκεί τη φιλία μας με ένα πολύ έτσι αθώο τρόπο και ζεστό. Ανεξάρτητα αν αυτό το πράγμα είναι best seller κλπ. Εμείς δεν το κάναμε έτσι, το κάναμε γιατί ήταν ο τρόπος που επικοινωνούσαμε. Οπότε τα παίρναμε τη Χαρούλα τις κιθάρες και αρχίσαμε και λέγαμε ότι μας έρθει. Έτσι γεννηθήκανε. Έτσι γεννηθήκανε τα τραγούδια. Μάλλον για να είμαι ακόμα πιο σαφής. Ξέρω ότι την ηχογράφηση την είχατε κάνει 6 ώρες. Να σου πω, ναι, τι είχε γίνει. Γιατί αυτή ήταν μια εκπομπή που έκανε αυτή η θαυμάσια γυναίκα, η Λιλάντα Ηλικερδοπούλου στην ΕΡΤ. Μικρές νυχτερινές μουσικές, κάπως έτσι και λεγότανε. Και το είχε δει και μας είπε, είχε βρεθεί σε μια παρέα που ήμασταν όλοι μαζί και παρέαμε τις κιθάρες. Και λέει, παιδιά, γιατί το κάνουμε αυτό στην εκπομπή. Και έτσι γεννήθηκε αυτή τα τραγούδια της χθεσινής μέρας, αυτή η σχολογραφική δουλειά, η οποία... Σε βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζος του Λευτέρη. Η διδασκαλία, οι ερμηνείες και η αναγνώριση. Και κάτι ακόμη, μία ανάγκη για δημιουργία. Αυτή την ανάγκη είδε ο Σταμάτης Κραουνάκης και έδωσε στη Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου μία παθιασμένη όθηση που η Δήμητρα την πήρε όλη και κανονικά άρχισε να γράφει η ίδια τη δική της μουσική. Το έργο που θα δείτε είναι ακατάλληλο. Εκεί που αισθάνομαι ότι τα πράγματα πραγματικά αλλάζουν είναι στα κανονικά. Είναι δηλαδή τη στιγμή που συναντάω του Σταμάτη τον Κραουνάκη, παρέα με τη Λίνα τότε την Νικολακοπούλου, και ξεκινάμε να φτιάχνουμε αυτό το δίσκο, όπου εκεί μου ανοίγει την πόρτα ο Σταμάτης στη δημιουργία. Μου επιτρέπει δηλαδή αυτό που είχα στο μυαλό μου και το έκανα κρυφά, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε αυτούς τους τεράστιους δημιουργούς, εγώ ό,τι έγραφα το κρυβά, δεν τολμούσα να διανοηθώ. Και εκεί πέρα με βάζει σαν συμπαίκτρια. Σαν συνδημιουργό, ας πούμε, με έναν τρόπο. Και μου το κάνει τόσο απλό ο γλυκός μου, ο Σταμάτης. Και μετά δίνω στη Λίνα κάτι τραγούδι που είχα και έτσι ξεκίνησε το να ελευθερωθώ από την άποψη του ότι να γράψω τις μουσικές. Κανονικά 1984, εντάξει, πολύ προχωρημένο υλικό για τα χρόνια εκείνα, με γκρίνιες από την εταιρεία κτλ. Κτλ. Εξώφυλλο. Η Δήμητρα σε ένα ασπρόμαυρο εξώφυλλο, κάπου στο βάθος καθιστεί σε ένα πάτωμα και από πάνω γράφει Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, κανονικά, ο τίτλος Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό τα χρόνια εκείνα δεν το έκανε κανένας τραγουδιστής. Να βάλει τους δύο δημιουργούς τους, τίποτα που δεν μας ήξερε άνθρωπος, ας πούμε, πρώτος. Αυτό το λέω γιατί στα χρόνια μας τα τωρινά βλέπω πάρα πολλά παιδιά που ξεκινάνε με δημιουργούς. Όσο περνά τα χρόνια τα ονόματα των παιδιών να πιάνουν το μισό εξώφυλλο και τα ονόματα των δημιουργών να παραμένουν τα ίδια, ίσως και μικρότερα. Δεν έχει καμία σημασία όλο αυτό. Όλοι ξέρουν ποιος είναι τι. Ο έρωτας και ο ουρανός δεν είναι στο χέρι κανένος. Μονάχα στο δικό σου, σου το παραδώσω. Κατόρθωσε με αυτό το συγκλονιστικό ρεπερτόριο που έχει υπηρετήσει με τη φωνή της και με τις συνθέσεις της πια, γιατί έχει γράψει υπέροχα πράγματα, ειδικά η περίοδος Γαλάνη Νικολακοπούλου για μένα είναι ξεπέραστη αυτή τη στιγμή. Έχει αφήσει ίχνη ένα τραγούδι που λέει για την Ακρόπολη, για το μνημείο του. Αριστουργήματα. Και αν πρέπει να πω για κάτι, είναι ίσως η μόνη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπορώ να την ακούω όλη την ημέρα χωρίς να βαρεθώ καθόλου. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση για τις ψυχής τη μαύρη την άσκοπη δίκηση.
Να ζούμε για να ζούμε, δεν βλέπω την ουσία. Γιατί δεν είναι ψινό αυτό, αυτό είναι ευθερασία. Πώς είναι η στιγμή που γεννιέται ένα τραγούδι? Πάρα πολύ αστείο, γιατί μπορεί να γεννηθεί με πολύ γελίους τρόπους, που τον όπου με θα πείσει τελείως. Πες μας μια τέτοια ιστορία, γελιότητας. Μια ιστορία, ας πούμε, κοιμάμαι και για να προκοιμάμαι έχω ένα νευρικό, μια κίνηση νευρική, η οποία δεν κοιμάμαι μόνο μου εκείνη την ημέρα, έχω παρέα και μου λένε είσαι καλά. Τραντάζεσαι ολόκληρη χωρίς λόγο, γιατί έχω βρει το ρυθμό ενός τραγουδιού που προσπαθούσα 3 μήνες να το γράψω. Και δεν μπορούσα. Είχα μπροστά μου ένα κείμενο που μου είχε δώσει η Λίνα Νικολακοπούλου, που αφορούσε τη ζωή μου σαφώς, τα σιρτάρια, και δεν μπορώ να βρω το ρυθμό του τραγουδιού. Και το παλεύω με την κιθάρα, πότε με το πιάνω, πότε με την κιθάρα. Δεν μπορώ. Και κάποιοι στον ύπνο αρχίζω και πάω πέρα. Σηκώθηκα, όπως ένιωθα το ρυθμό, πήγα, πήρα την κιθάρα, το έγραψα σε ένα καστόφωνο τότε και μετά γύρισα και κοιμήθηκα. Από τόσο απλά μέχρι πάρα πολύ επώδυνα, μέχρι τελείως ψυχρά. Σπρώχτε με πίσω στη ζωή, κάθε σιρτάρι και πληγή. Συγύρισέ με, κρατάω στα δόντια μυστικά, δεν θέλω χέρια βιαστικά. Πρέπει να γράψεις ένα τραγούδι τώρα, μου λέει ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάς, για την ταινία μου το «Αν». Έλα ρε Χριστόφορε. Τέτοια ώρα έφευγα για το Παρίσι μετά από 10 μέρες. Τι να κάνω? Μου λέει θέλω να είναι ένα τραγούδι έτσι και έτσι. Έλα Δημητρούλα μου γλυκιά. Για τα αγόρι μου δεν μπορώ να το αρνηθώ τίποτα. Τον αγαπώ πολύ. Και κάθομαι και βλέπω. Και έτσι όπως είναι στο τέλος και τελειώνει και έχει ένα πλάνο μέλλον. Σε είχε βάλει για μουσική το βάλς των χαμένων ονείρων του Χατζηδάκη, αν θυμάμαι καλά. Στην Κόπια Ζερό, ας πούμε. Και σηκώνω το φακό και αυτά, όπως είμαι και κάθομαι στο πιάνο, αρχίζω και παίζω το «Αν». Κατευθείαν όλο. Δηλαδή έκανα το soundtrack αυτό που έβλεπα. Πήγα σπίτι της και θυμάμαι ότι τη μουσική μου την έπαιξε στο πιάνο πρώτη φορά και την άκουσα και τρελάθηκα. Ταν, 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 ταν. Αν μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα με ένα βλέμμα. Είναι γνωστό πόσο σημασία δίνεις στη μουσική. Ναι, βέβαια. Και επέλεξες τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και στη ζωή μου και στη δουλειά μου, που με έναν τρόπο η δουλειά μου είναι και η ζωή μου. Πάλι τραβάς χαγγάλι. Μόλις είχε κυκλοφορήσει τη Σάλκης Πρωτοψάλτη το τραγούδι «Τράβα σκανδάλι». Και θυμάμαι ότι το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι και είχα πει ότι θα ήθελα να είναι στους τίτλους του σίριαλ. Και θυμάμαι ότι πήγα στο σπίτι της Δήμητρας και το είχε παίξει και στο πιάνο και πήγα και στην Άλκηστη και τη ρώτησα και μου είπε ναι, φυσικά. Δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Ή και δυο μας ή κανείς ως στην άκρη της κλωστής της οροπής. Η μεγάλη μας συνάντηση ήταν με το Τράβα Σκανδάλι, συνάντηση εννοώ καλλιτεχνική μας συνάντηση, και νομίζω ότι ήταν και συνάντηση και πιο προσωπική, με την έννοια ότι αυτά που ήθελα να πω σε αυτό το τραγούδι, που ήταν αληθινά, συνέβαιναν δηλαδή, συνέβαιναν και στη ζωή της Δήμητρας παράλληλα. Οπότε όταν πήγαμε το τραγούδι στο σπίτι της, είχα τη μουσική, είχα λυσάξει τόσο καιρό, γιατί την είχε γράψει για αλλού και την είχε τάξει αλλού αυτή τη μουσική και εγώ γκρίνιαζα και δώσε μου αυτό το τραγούδι, δώσε μου. Όταν τελικά το πήρα και το έγραψα, που μου πήρε αρκετό καιρό, 1,5-2 μήνες δηλαδή, και πήγα στο σπίτι όλο χαρά, το έπαιξε η Δήμητρα στο πιάνο, το τραγούδισε και αρχίσαμε να κλαίμε και οι δύο. Συγκινηθήκαμε πολύ. Και έτσι
άρχισαμε να συζητάμε περισσότερα πράγματα για τους εαυτούς μας. Είπα, είναι ένα άτομο πάρα πολύ μεγάλος κανίβαλος σε ό,τι αφορά την πλάκα, το χιούμορ και όλο αυτό. Είναι πολύ αστεία και γελάει πολύ και τσαλακώνεται πάρα πολύ. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, να σε χαρώ. Αγόρι μου, αγόρι μου. Νεράιδα. Παλικάρι. Στα υπέροχα πλάσματα έπαιξε μία καφετζού, η οποία είναι ερωτευμένη με το Μαζονάκι και είναι σωσίας της Γαλάνη, αλλά δεν γουστάρει καθόλου το έντεχνο. Και έπαιξε μαζί με το Μαζονάκι δελυριακά, άλλος και αυτός. Και μετά έπαιξε στο Μίλα μου βρώμικα μία φωνή συνείδησης. Τη φωνή της συνείδησης μίας από τους ήρωες της σειράς. Με επίσης πάρα πολύ χιούμορ. Εσύ πάντα ήσουν αγνή. Πολεμούσες για τους φίλους, όποιοι κι αν ήταν οι εχθροί. Η συνείδησή σου τώρα σου μιλάει. Ξύπνα, μωρή! Η συνεργασία μας λοιπόν με τη Δήμητρα Γαλάνη δεν ήταν ποτέ μια συνεργασία επαγγελματική. Και από μακριά, τύπου πάρε αυτή τη μουσική, πάρε αυτό το στίχο, γράψε το, τελειώσαμε. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο δηλαδή και το ότι είναι η Δήμητρα και είμαι εγώ. Τη λέω χωριουδάκι μου πολλές φορές, γιατί ό,τι μου σημαίνει τρέχω και τις κλαίγομαι. Τόσες μήνες πριν, φίλε. Ακούγοντας τη Δήμητρα στη σκηνή του Vox που τραγουδούσε το «Δύο μέρες μόνο», έφτιαξα όλη την ιστορία. Άρα με κάποιο τρόπο εμπνεύστηκες και εσύ. Τελείως. Από τη Δήμητρα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό ήταν. Το «Δύο μέρες μόνο» ήταν κάποιες μέρες πριν πάω φαντάρος και πήγαινα κάθε βράδυ στο μαγαζί και πάω στο καμαρίνι και της λέω: «Να σου πω κάτι, θέλω να γράψω αυτό και αυτό. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τραγούδι και να κάνεις όμως μια καινούρια διασκευή και να φτιαχτεί μια καινούρια ενορχίστρωση». Και μου είπε ναι. Και της λέω και θα κάνω ότι ο πρωταγωνιστής και η πρωταγωνίστρια συναντιούνται στο Vox που τραγουδάς το «Δύο μέρες μόνο». Και όντως έτσι και έγινε. Από μικρή ήταν το όνειρο της ζωής μου να γράφω μουσική. Να γράφω μουσική για τραγούδια. Μετά αυτό το πράγμα τόλμησα και τ' άνοιξα. Θέατρο, κινηματογράφο. Και θέλω πραγματικά να τελειώσει η ζωή μου έτσι. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από αυτό. Γιατί και όλα αυτά έχουν πάντα παρέα. Γιατί η μουσική είναι, ξέρεις, ένα νερό. Άμα υπάρχει δίπλα ο δημιουργός σκηνοθέτης, ο δημιουργός τυχουργός, τότε τα πράγματα γίνονται ομαδικά. Έχω ένα σενάριο το οποίο το τρέχω δεξιά και αριστερά σε διάφορους παραγωγούς, οι οποίοι δεν με παίρνουν ποτέ τηλέφωνο, που είναι «δεν μας άρεσε καθόλου, κορίτσι μου πήγαινε, άλλαξε δουλειά». Και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να κάνω την ταινία χωρίς παραγωγό, με μια παρέα ανθρώπων και φυσικά χρειάζομαι και ένα μουσικό. Κάπως μαθαίνω ότι η Γαλάνη είναι λάτρης του κινηματογράφου και θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει μια ταινία και λέω ότι έχω να χάσω, ας παίξω το λότο. Τη στέλνω το σενάριο, το παίρνει, το διαβάζει και μέσα σε 2 μέρες μου τηλεφωνεί και μου λέει «να σου πω, αυτό είναι σενάριο τώρα μια ταινία, Ναι, είναι ολόκληρο, μήπως λείπουν σελίδες». «Όχι, όλο». Ναι, δεν κατάλαβα τίποτα. Επειδή ήταν έτσι η ταινία που πήγαινε μπρος πίσω στο χρόνο, δεν μπορούσα να το καταλάβω διαβάζοντας και ήρθε και μου το έπαιξε στο σπίτι. Και πράγματι την ίδια μέρα, αστραπιαία, άλλο ένα χαρακτηριστικό Γαλάνη. Τώρα, εδώ και τώρα. Ό,τι να κάνω θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, όχι αύριο. Και πάω, το διαβάζουμε σιγά σιγά, ξεκίνησε η ανάγνωση όπως πρέπει, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, καθήμενες και οι δύο στους καναπέδες αντικριστά. Σιγά σιγά άρχισε να γλιστράει προς το πάτωμα και να γελάει. Και αφού καταλάβαινε όσο περνούσε η ανάγνωση και έφτανε προς το τέλος, ότι μάλλον είχα βρει το μουσικό της ταινίας,
μου λέει στο τέλος, να σου πω, αυτό το σενάριο το δίνεις στους παραγωγούς για να βρεις λεφτά που μου λες ότι δεν βρίσκεις. Λέω ναι. Και μου λέει, περιμένεις να το καταλάβουν. Ναι. Λέω ναι. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Δεν είχε ιδέα από σενάριο. Άλλο σενάριο κάνουμε για τους συνεργάτες μας στο γύρισμα. Και πιστεύω ότι άλλο σενάριο πρέπει να κάνεις όταν ψάχνεις για χρήματα. Γιατί ένας παραγωγός πρέπει να μπορεί να καταλάβει τι ταινία θα αγοράσει. Και δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να διαβάσει ένα τεχνικό σενάριο. Εκεί λοιπόν θαύμασα αυτόν τον άνθρωπο που χωρίς να έχει καμία ιδέα από όλα αυτά τα οργανωτικά και τα λειτουργικά και τα οικονομικά του κινηματογράφου, αμέσως είχε πιάσει το πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα ήταν μια συνεργασία που δεν ξέρω, για μένα ήταν ένα μικρό θαύμα ότι την έζησα. Ο τρόπος που κούμποσαν στη ζωή σου και στην πορεία σου κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα θυμήθηκα τα σινεμά που κληρονόμησε ο πατέρας σου. Άκου τώρα. Εκεί ήσουν μέσα στις μπομπίνες δηλαδή. Καλή, ναι. Ήσουν μέσα στην αίθουσα προβολής. Ναι, σινεμά ο Παράδεισος. Καθόμουν εκεί στη γαμαράκι της μηχανής και έβλεπα από τότε, γιατί ήμουν και πιτσιρίκι. Και άκουγα την ταινία, πρόσεξε, την άκουγα γιατί ήμουν και κοντό. Μικρό. Και άκουγα την ταινία όλη και πήγαινα στο σπίτι μετά και έπαιζα την ταινία ηχητικά. Δηλαδή έκανα περπατάνε, ας πούμε, τα στρατεύματα, τα ρωμαϊκά. Ξέρω εγώ, είχα δει τον Μπενγούρ. Αυτά τα καραβόνιου. Και το παιχνίδι σταμάτησε ποτέ? Όχι. Γιατί ένα άλλο πράγμα είναι ότι παρόλο το βάρος που το γνώριζες, δεν είχες άγνοια με ποιους συναναστρέφεσαι, ποιοι είναι οι δημιουργοί, τα ήξερες όλα αυτά όπως το είπες. Παρ' όλα αυτά έπαιζες. Μόνο και παίζω. Δεν έχω βαρεθεί στη ζωή μου. Μπαινοβγαίνω σε αυτό το πράγμα και κάθε φορά είναι και κάτι καινούργιο. Έχω μία απίστευτη, διατηρώ μία απίστευτη αθωότητα σε σχέση με αυτό το πράγμα που αγαπώ. Νομίζω ότι είναι αυτό που με κρατάει και έτσι ζωντανή. Πολύ. Δημιουργήθηκε μια ωραία ιστορία, σαν παραμύθι, που λέγεται «Το χάρωμα της Δημητρούλας». Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσιτότητας και του μύθου. Ξεστράτησες ποτέ από το δρόμο σου, έφτασες στο χείλος. Βέβαια, φυρί-φυρί το πήγαινε. Δεν είσαι εδώ, δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου. Δεν είσαι εδώ. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, η ώρα που γεννιέται η ζωή. Όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης ζήτησε από την 29χρονη Δήμητρα να τραγουδήσει λαϊκά, εκείνη τον ευχαρίστησε, αλλά του είπε πως δεν μπορεί. Ο σπουδαίος τότε Τσιτσάνης της απάντησε «μπορείς, αλλά δεν το ξέρεις». Τα χρόνια πέρασαν. Το χάραμα του Τσιτσάνη, του Παπαϊωάννου, της Μπέλου, παρέμενε ένας ιερός, αλλά παρατημένος χώρος του λαϊκού τραγουδιού. Και η Δήμητρα ήξερε πια ότι μπορεί. Εκεί στο χάραμα θα επέστρεφε τη δεκαετία του 90 για να γράψει τη δική της ιστορία. Χάραμα ήταν σταθμός για τη σχέση της Δήμητρας με σένα και για τη σχέση της Δήμητρας με τον κόσμο και με το λαϊκό τραγούδι. Αισθάνομαι πια ότι είναι σαν ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που αφορά τη Δημητρούλα μου και τον τρόπο που οραματίστηκε να δημιουργήσει ένα κέντρο χαράς, διασκέδασης. Που να μην θυμίζει, ξέρω εγώ, τις πίστες. Να έχει λοιπόν μια αύρα που είναι καθαρή, λαϊκή. Και όλα αυτά μέσα σε ένα μικρό μαγαζί. Όλο πατέντα, φώτα, ήχος. Πώς θα χωρέσουμε με μια αυτοματοποίηση απίστευτη. Μου έχει γίνει μάθημα το πώς αυτοματοποιεί το θέλω της η Δήμητρα Γαλάνη. Είναι θεά.
Τελείωσε. Παίρνει αυτό που θέλει κατευθείαν, δηλαδή. Ναι, ναι. Θέλει τώρα, το κάνει τώρα. Τελείωσε, δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα. Και δημιουργήθηκε μια ωραία ιστορία, σαν παραμύθι, που λέγεται «Το χάραμα της Δημητρούλας». Πώς ανακαλείς τη σκηνική παρουσία της Δήμητρας από το χάραμα και πώς ήταν η δική σας συνύπαρξη? Η συνύπαρξή μας από την αρχή ήταν μαγική, ωραία, καθαρή. Δεν υπήρχαν εντάσεις. Υπήρχε απόλυτη συνεργασία. Χαιρόμασταν και στεναχωριόμασταν αν κάτι δεν πήγαινε καλά ή χαιρόμασταν για όταν κάτι έσκιζε, πήγαινε καταπληκτικά. Περνούσαμε καλά, είχαμε διαλέξει με υπέροχο τρόπο όλα τα τραγούδια της παράστασης. Αυτό σημαίνει με ποτά, φαγητά, με γλέντια, που ήταν πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα γλέντι εκτός σκηνής, γιατί ψάχναμε να βρούμε 5 τραγούδια. Αυτό, 5 τραγούδια μόνο. Ήτανε με όλους τους μουσικούς, με όλους τους συντελεστές εκείνο το διάστημα, ήτανε σαν ένα παιδί που τσαλαβουτούσε σε ένα γλυκό, έτσι, νόστιμο ρε παιδάκι μου, έπαιρνε, έκανε, ξέρω τι. Ανακάλυψε εκεί δηλαδή, λες, επί της ουσίας, τη σχέση της γιατί με άλλο το πράγμα λαϊκό είναι, τραγούδι. Ακριβώς, γιατί άλλο πράγμα είναι να τραγουδάς τον Βασίλη Τσιτσάνη σε πρώτη εκτέλεση και άλλο πράγμα είναι να κάνεις κάτι που αφορά όλο το λαϊκό τραγούδι, τη μνήμη δηλαδή. Πώς εξελίσσεις τη μνήμη, πώς μπορείς να είσαι πιστικός σε αυτά τα αριστουργήματα, τα διαχρονικά αριστουργήματα που φτάνουν μέχρι και τώρα τόσα χρόνια πίσω. Αυτό η Δήμητρα το ξέρει πολύ καλά. Το αγαπάει, το σέβεται, το εκτιμάει, το εξελίσσει, που είναι το πιο σημαντικό για τη Δήμητρα. Είναι αυτή η καλλιτέχνης, αυτός ο άνθρωπος που κάνει τη ζωή της την ίδια τέχνη. Δηλαδή εξελίσσεται μοναδικά. Δημητρούλα μου, γεια σου. Ελενίτσα μου, γεια σου. Όλα τα δικά σου. Όλα τα δικά σου. Τα λαζάκια σου άστα. Τη γάλα σου σπαστά. Κι όλα εδώ τα σπασμένα. Τα πληρώνω για σένα. Υπάρχει μια ιστορία που χαρακτηρίζει τη Δήμητρα. Όταν πρωτοξεκινήσαμε στο χάραμα, εγώ μόλις είχα έρθει σε αυτό το σπίτι. Εκείνο το διάστημα, τώρα το 1993, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Και ρίχνει ένα χιόνι και δεν έχω ρεύμα, δεν έχω τηλέφωνο, δεν έχω τίποτα. Έχω το τζάκι μόνο, δύο φίλους, κάτι κρασάκια και κάτι λουκάνικα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, περνούσαμε θαυμάσια και λέω, αποκλείεται. Αρχίζει το χιόνι λοιπόν και κλείνει τα πάντα. Λέω, αυτό ήτανε. Αποκλείεται να κατεβώ κάτω, με ποιο τρόπο. Τέλος πάντων, έχουμε πιει τα κρασάκια μας, έχουμε βγάλει τα όργανα εδώ πέρα, τα κεράκια και περνάμε καταπληκτικά και ακούγεται κατά τις 6-7, τέλος πάντων είχε νυχτώσει πια χειμώνας, Τσαλιγοπούλου! Φωνή, αμάν, η Δήμητρα! Λοιπόν, έφτασε κάτω στον κεντρικό δρόμο, πήγε, ρώτησε πού μένει Τσαλιγοπούλου, πήρε ένα γκρέιντερ και ήρθε. Αλήθεια το λες, για να σε πάρει να πάτε κάτω στην παράσταση. Ήρθε με τον γκρέιντερ η Δήμητρα Γαλάνη και με πήρε. Έβαλα μπότες, αυτά, παλτό, κουκούλες τέλος πάντων και με κατέβασε κάτω. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που λέω για τη Δήμητρα, ότι όταν σκεφτεί κάτι ότι πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Δημητρούλα μου. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένο. Όταν η ζωή σου τσουλάει όμορφα, κάτι συμβαίνει και δεν μπορείς να το καταγράψεις αυτό. Δεν είναι εκείνη η ώρα που θα κάτσεις να γράψεις ένα τραγούδι. Η ώρα που θα κάτσεις να γράψεις ένα τραγούδι είναι όταν θα το στερηθείς αυτό, όταν θα σου λείψει. Εκεί μπορεί όταν κάτι θα φοβηθείς, ναι, όταν το χάσεις. Όταν φύγεις από αυτό, όταν αποστασιοποιηθείς από αυτό, όταν συμβαίνει κάτι, δεν μπορείς να το καταγράψεις μουσικά. Εγώ πιστεύω ακόμα και στιχουργικά, γιατί παρόλο που δεν γράφω στίχους, τους ξέρω τους στίχους. Είναι σαν να τους ξέρω, είναι σαν να γράφω. Πρέπει να πάρεις μια απόσταση από τα πράγματα. Από το αίσθημα, το πραγματικό δηλαδή. Άρα λοιπόν πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί ή έχω τραγουδήσει, που δεν έχω γράψει εγώ, έχουν αναφορά στη ζωή μου. Αυτό που περνούσα. Πριν. Συνήθως πριν. Έφυγες τη στιγμή σου είχα που είχα φεθεί.
Αναρωτιέμαι γιατί δεν την ψώνησες ποτέ. Γιατί ρε παιδί μου, όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε ήταν κανονικά πράγματα. Δεν τα κάναμε δηλαδή ότι και καλά. Κάτι έγινε. Ναι, κι εγώ αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι πώς μπόρεσα να τα αντέξω αυτό το πράγμα. Αλλά τελικά είναι θέμα υποδομής, κατάλαβες. Δεν έκανα τέτοιο κακό παιχνίδι στον εαυτό μου. Δυστυχώς πάρα πολλοί το έχουν κάνει. Έχουν βάλει άλλο πρόσωπο και άλλοι είναι. Εγώ δεν είμαι ποτέ άλλη. Είμαι αυτή που είμαι. Και δεν είναι πια ότι εντυπωσιάζομαι από σένα επειδή είσαι η Δήμητρα Γαλάνη. Γουστάρω που μιλάω μαζί σου, ρε παιδί μου. Ανοίγω μια κουβέντα και τι ωραία που τα λέμε. Μπορώ να σου πω ότι ξεχνάς εκείνη την ώρα ότι μετά θυμάσαι ξαφνικά και λες, μα πώς μιλάω στη Γαλάνη τώρα. Δεν έγινε και τίποτα γιατί έρχεσαι στο κανονικό. Ναι, βέβαια, μιλάμε, ανταλλάσσουμε πέντε πράγματα. Δεν υπήρξαν δηλαδή ποτέ στιγμές που ένιωσες ότι ξεφεύγεις, ότι πρέπει λίγο να ξαναβρεις τη Δήμητρα, βέβαια, ότι πρέπει να, ότι την έχεις χάσει. Αλλά μόνο εναντίον του εαυτού μου. Δεν υπήρχε προς τα έξω αυτό, σαν εικόνα, ας πούμε, ψωνάρα και τέτοια διάφορα χαζά. Ήταν μόνο όταν έκανα εναντίον μου πράγματα, σαν να δοκιμάζω τον εαυτό μου, σαν να είμαι άτρωτη εγώ δηλαδή. Και δοκιμάζω τον εαυτό μου και έσπακα το κεφάλι μου βέβαια στον τοίχο και συνερχόμουν ξανά, το βλέπα το θέμα και έλεγα ναι μωρέ, είσαι κανονικός με δύο πόδια και λοιπά αυτά. Ξέρεις, αυτό που σε επαναφέρει, γιατί ήταν και η αποδοχή πολύ μεγάλη. Σε όλη τη γενιά τη δικιά μας νομίζω έγινε αυτό. Όχι, εντάξει, είναι μια γενιά που τελικά άφησε ίχνη. Ναι, σίγουρα άφησε το αποτύπωμά της, ναι, ναι, το καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Δηλαδή γινόντουσαν πολλά πράγματα. Υπήρχε πολλή συζήτηση. Ναι, σε βαθμό πολλές φορές που να ξεπερνάει και τώρα και να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Και να είναι πνιγυρό για τον κόσμο. Δηλαδή, όχι πάλι τη Γαλάνη, ας πούμε, όχι πάλι τον άλλο. Δεν φταίγαμε πάντα εμείς γι' αυτό, για την υπερβολή δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Δεν ήμασταν όλοι οι ίδιοι έτσι κι αλλιώς. Αλλά αν καθίσεις πολύ σε αυτά τα πράγματα και δεν έχεις κάποιες γερές βάσεις, μπορεί να την πατήσεις πάρα πολύ εύκολα. Αν οι βάσεις σου είναι γερές, δεν έχεις τέτοιο φόβο. Η σκηνή, η ζωή που έκανες, που κάνεις, με τα live, με τα ταξίδια, έχει ένταση. Ναι. Έχει κυρίως ένταση. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι την αγαπώ πολύ αυτή την ένταση. Αν και εγώ δεν το εξάντλησα αυτό, ξέρεις. Δεν έκανα δηλαδή ακρότητες. Δούλευα και μετά σταματούσα δύο χρόνια. Ήμουνα λίγο έτσι. Μέσα στο ντουρουντούρου μεγάλο. Στοπ. Ακόμα και αν ερχόντουσαν προτάσεις που σε ενδιαφέραν. Που δεν με σταματούσε τίποτα. Αυτό σου λέω. Ναι. Σου λέγα ότι ήταν πρώτα η ζωή μου. Λοιπόν, ήθελα να ζήσω στο Παρίσι. Έφυγα. 2,5 χρόνια ήμουν στο Παρίσι. Πήγαινε ερχόμουν. Αλλά εκεί ήθελα να μένω. Αυτό δεν το κάνει όλος εύκολα, την ώρα που όλα βράζουνε. Και τότε δεν ήταν και τόσο εύκολο. Το live ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό για τον καλλιτέχνη στην Ελλάδα. Έπρεπε να είναι on, συνέχεια, on stage. Εγώ το άφηνα. Αλλά ερχόμουν με πολύ όρεξη μετά σε αυτό πάλι. Κατάλαβες, δεν κουραζόμουν. Δεν άφηνα, δεν επέτρεπε να κουραστώ ψυχικά. Σωματική η κούραση είναι, κακά τα ψέματα. Γιατί όταν είσαι πάνω σε σκηνή, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να είμαι λίγη. Τα δίνεις όλα. Φουλ. Προς όλο τα γος, όλο. Το παρόν της Δήμητρας έχει την ίδια τόλμη και τον ίδιο σεβασμό στη μουσική που την ακολουθούσε από παιδί όταν ξεκίνησε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή. Έχει όμως και νέους δημιουργούς, σημαντικούς μουσικούς που τους συνάντησα για να μου μιλήσουν για αυτή τη μεταξύ τους γλώσσα που γεννά νέους ήχους και συναρπαστικά live. Εγώ πάντα αισθανόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με διάφορες γενιές. Πάντα είχα μάθει να ζω με μεγαλύτερους και να ακούω και να μαθαίνω. Αυτό ήταν okay. Αλλά ως προς το θέμα του να συνεννοηθώ ήταν δύσκολο. Και ξαφνικά βρέθηκα με μία ομάδα ανθρώπων, με αρχής γενομένης ενός παιδιού δηλαδή που λάτρεψα τη μουσική του, τον τρόπο που παίζει.
του Σεραφείμ του Γιανακόπουλου, για να φτάσω να συνομιλώ σήμερα με μια ομάδα ανθρώπων μουσικών που με αυτούς συνεννοούμε θαυμάσια. Θέλω να μου πεις αν σε εκπλήσει η Δήμητρα στις ερμηνείες της. Με εκπλήσει πάρα πολύ. Είναι και επίκαιρο αυτό, γιατί φέτος κάναμε μια σειρά παραστάσεων στο Vox και φτιάξαμε ένα άτυπο best-of της Δήμητρας, όσο μπορείς να το κάνεις με έναν άνθρωπο που έχει πει 1200 τραγούδια. Εγώ παίζω 16 χρόνια μαζί της και εδώ κάθε βράδυ όταν τελειώνει η παράσταση πήγαινα στο καμαρίνι της και της έλεγα «Δεν στόχα ότι μπορείς να με εντυπωσιάσεις μετά από τόσα χρόνια». Κάθε μέρα τραγούδια τα οποία έχουμε πει χιλιάδες φορές ήταν σαν να τα λέει για πρώτη φορά. Ήταν μια τελείως διαφορετική διήγηση, σαν να διασκευάζει η ίδια τον εαυτό της. Και επειδή όλο αυτό είχε μια αναδρομή από τα 70's μέχρι τώρα, επειδή έχω και μια εποπτική θέση στο live όπως έχουν οι drummer, ήταν σαν να βλέπεις με μουσική τη ζωή ενός ανθρώπου ολόκληρη να κυλάει μπροστά σου, ας πούμε. Όταν λέω η ζωή, όχι τη μουσική ζωή, το από πίσω επειδή την ξέρω. Και αυτό είναι αρκετά συγκινητικό. Πώς αντιλαμβάνεται η Δήμητρα τη μουσική? Θα έλεγα full spectrum, δηλαδή έχει όλο το κομμάτι και της σύνθεσης και της διαδικασίας για να φτιάξουμε ένα τραγούδι, για να κάνουμε πρόβες. Τα έχει όλα αυτά γιατί νομίζω ότι αγαπάει βαθιά τη μουσική μέχρι την τελευταία της σταγόνα. Οπότε όταν συμβαίνει αυτό, είναι δύσκολο να κάνεις focus μόνο σε ένα πράγμα. Δηλαδή, π.χ. η Δήμητρα στο γεγονός ότι τραγουδάει και ερμηνεύει. Προφανώς και μια ερμηνεία, ας πούμε, απαιτεί φοβερές δυνατότητες και να μπεις βαθιά στο στίχο, ας πούμε, για να τον ερμηνεύσεις. Αλλά για να παίξεις και να είσαι, ας πούμε, κομμάτι της μουσικής, πρέπει να αναπνέεις μουσική. Και η μουσική είναι και η ερμηνεία και η στίχη και η ήχη, είναι όλα. Μια στιγμή που κρατάς από τα live. Κοίταξε, όσο κλισέ και αν ακουστεί, λίγο σταματάει ο χρόνος καθ' όλη τη διάρκεια όταν παίζουμε. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα τόσο μαθημένο στο κεφάλι μου, σαν ροή όλο το πρόγραμμα, σαν εμπειρία δες του, σαν ταξίδι δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά εννοείται ότι υπάρχουν highlights. Εγώ προσωπικά έχω λατρεία σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Δήμητρας στα Συρτάρια, ας πούμε. Το οποίο έχει μια υπερβατική ιδιότητα την ώρα που το παίζει στο δικό μου κεφάλι. Εγώ το ζω έτσι δηλαδή. Και κάθε φορά είναι, ας πούμε, το peak του πρώτου μέρους του προγράμματος. Μιας και με ρωτάς συγκεκριμένα, ας πούμε, για ένα σημείο, ένα highlight. Νομίζω κάθε φορά που παίζω αυτό το κομμάτι μπαίνω σε αυτό το state of mind, το πιο υπερβατικό, ας πούμε. Έπαιζε μόνη της, απλά, τώρα και με φωνή και έλεγα αυτό δεν θέλει τίποτα, είναι αυτό. Ήτανε τέλειο βασικά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Βλέπεις έναν άνθρωπο που μετά από τόσα χρόνια έχει αυτή την προσοχή στις λεπτομέρειες και δουλεύει πολύ και με προσοχή βήμα-βήμα. Είναι και εκπαιδευτική η διαδικασία δηλαδή για όλους μας νομίζω, το πώς αντιλαμβάνεται το στήσιμο του project, τα κομμάτια, πού θα μπουν, σε ποια σειρά, για ποιο λόγο θα μπουν σε αυτή τη σειρά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έχει κάνει αυτή την πορεία. Στη σκηνή πώς είναι, Σεραφείμ? Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έχει τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της προσιτότητας και του μύθου. Γιατί νομίζω το κομμάτι της σκηνής είναι αυτό ακριβώς. Ούτε να είσαι ένας από όλους, υπό την έννοια ότι για ανθρώπους που έχουν δουλέψει 65 ώρες τη βδομάδα εκεί εκπροσωπείς έναν άνθρωπο που είπε όχι σε έναν τρόπο ζωής, εκπροσωπείς πράγματα της ζωής του, επιθυμεί να είσαι σε ένα σκαλάκι πάνω από αυτόν, αλλά ταυτόχρονα και να είσαι ένας... Είναι πολύ εύθραυστο αυτό το μπαλέτο. Η Δήμητρα είναι σαν να είναι με πιτζάμες, αλλά να φοράει τα καλά της. Είναι κάτι μεταξύ. Δηλαδή, ένας πολύ γνώριμος και άνετος πια τόπος για αυτήν την σκηνή, αλλά ποτέ με μία χαζή αίσθηση χαλαρότητας ή χαβαλέ. Υπάρχει πάντοτε εκείνο ότι όπα εδώ είναι το άσυλό μας. Το σεβόμαστε και τον γκρεμίζουμε ταυτόχρονα. Τώρα με αυτά τα παιδιά έχω τέτοια χαρά που θα πάμε να παίξουμε. Περιμένω, έχω λαχτάρα. Λαχτάρα από θα πάμε να παίξουμε μαζί. Και παίζουμε και κοιτιόμαστε. Ίσως και το γεγονός ότι εγώ πάντα φανταζόμουν, αν φανταζόμουν τον εαυτό μου τραγουδίστρια, φανταζόμουν ότι είμαι τραγουδίστρια ενός γκρουπ. Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου ποτέ με τουαλέτα να βγαίνω και να λέω. Καθόλου.
σκεφτόμουν να είμαστε μία μπάντα και να παίζουμε και να τραγουδάω εγώ. Γίνομαι πάρα πολύ ακροατής εκείνη την ώρα. Τι θα ήθελα να ακούσω, ας πούμε, και να μην βαρεθώ. Πώς γίνεται να μπορείς να γίνεις ακροατής εσύ, πώς γίνεται αυτό. Που είσαι στη γέννα του τραγουδιού. Αυτό νομίζω είναι απαραίτητο στοιχείο, γιατί να γινόμαστε ακροατές αυτού που κάνουμε, να μπορούμε να το βλέπουμε από κάτω. Ναι. Αλλά εσύ είσαι από τη γέννα, την ιστορία, ναι. Το βίωμα, δεν ξέρω, τις πρώτες ερμηνείες. Δηλαδή είναι λογικό ένα τραγούδι να το αδικήσεις σε σχέση με κάποιο άλλο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μπορεί να θάψει ολόκληρο αυτό, γιατί δεν μου κάνει τη ροή να φύγει ολόκληρο κομμάτι. Δικό μου κομμάτι που να πρέπει να το πω και να πω όχι, δεν θα το πω. Αν βρω παρακάτω αυτό, έτσι όπως είναι η ροή όμως του προγράμματος, πρέπει να μπει αυτό εδώ. Γίνομαι κοινό, παίρνω την συναισθηματική του φόρτιση. Την παίρνω στα χέρια μου. Δεν μπορώ εγώ την ώρα που έχει φορτιστεί συναισθηματικά να του δώσω μία κατραπαδιά στο κεφάλι και να το ξεχάσει. Πρέπει να το φτάσω μέχρι σε ένα σημείο και μετά να το πάρω πολύ γλυκά και να φύγω για να μπορώ να ξανάρθω σε αυτό. Κοίταξε, εγώ έχω ένα μεγάλο παράσημο από τον Διονύση τον Σαββόπουλο και δημόσια το έχει πει, αλλά μου το έχει πει και ο ίδιος ότι πραγματικά κάνεις πολύ ωραία προγράμματα. Και τώρα μου το λέει ο Σαββόπουλος αυτό που ο Σαββόπουλος αν κάνει μεγάλα προγράμματα. Είναι για μένα από τα μεγαλύτερα παράσημα που έχω πάρει. Έχεις κλάψει στη σκηνή, Δήμητρα? Έχεις συγκινηθεί ποτέ? Ναι, ναι, ναι. Και πολύ πρόσφατα. Ήταν η βραδιά που είχε φύγει ο Δήμος ο Μούτσης και διηγήθηκα το πώς γνωριστήκαμε και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω. Δεν έκλαψα με την έννοια ότι μπουγού με πήραν τα ζουμιά, αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω. Γιατί είχε φύγει το ξεκίνημά μου, ξέρεις, ο άνθρωπος που... και ένας πάρα πολύ μεγάλος δημιουργός, πολύ μεγάλος. Και ξέρεις, όπως σβήνουν αυτά τα πρόσωπα σιγά σιγά και φεύγουν από αυτή τη ζωή που ζούμε, αυτοί υπάρχουν εκεί, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν αισθάνομαι την απουσία του Τσιτσάνη, την απουσία του Χατζηδάκη, την απουσία του Μάνου του Λοΐζου, αν και έφυγε πολύ νέος. Είναι σαν να είναι εδώ κάπου, έχουν πάει και θα γυρίσουν. Το νικάνε αυτό, με αυτό το έργο. Και τις πιο προσωπικές απώλειες πώς τις διαχειρίστηκες, της μητέρας, του πατέρα? Ψύχρεμα. Ψύχρεμα και ρεαλιστικά. Είχα την ατυχία να έχω απώλειες φίλων από νωρίς. Από μικρή το έχω νιώσει αυτό το ξαφνικό που μένεις και λες, ο φιλαράκι μου, εφύε. Εντάξει, δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα, αλλά η απώλεια θέλει μία ψυχραιμία για να κάτσεις να βρεις. Είναι πάλι μία στιγμή που σου δίνεται το δικαίωμα να θυμηθείς τις πραγματικές σου διαστάσεις. Δηλαδή ότι είμαστε έτσι και είμαστε τώρα και αύριο μπορεί να μην είμαστε. Άρα τώρα ό,τι συμβεί. Άρα ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Πώς να σου πω, ναι, δηλαδή είναι αυτό που εκεί είναι ένα μάθημα κάθε φορά. Απλά άμα αφήσεις, επιτρέψεις τον πόνο να μπει να σε κυριεύσει, okay, είναι απαραίτητο αυτό. Για φαντάσου να μην πονάγαμε, μωρέ, τι άθλια θα ήταν η ζωή. Αυτό τώρα το τελευταίο που η νέα τάξη πραγμάτων προσπαθεί να μας κάνει ότι ξαφνικά δεν υπάρχει τίποτα κακό. Όλα είναι μια χαρά. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα να μας πειράζει. Και ξαφνικά είμαστε χωρίς αισθήματα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δεν είπα να υποφέρεις, αλλά ο πόνος σημαίνει ότι ζεις. Άμα αισθάνεσαι, ζεις. Πονάς, χαίρεσαι, οτιδήποτε. Πώς ξαφνικά θα τα φλατάρουμε, θα τα κάνουμε ένα flat αίσθημα, λίγο ψηφιακό δηλαδή, ένα και μηδέν, και θα το πούμε ζωή αυτό, όχι. Εγώ είμαι από το είδος των παλιών ανθρώπων. Πιστεύεις ότι υπάρχει έδαφος για δημιουργία σήμερα? Όσο υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει. Γιατί η τέχνη και η δημιουργία είναι κάτι που γεννιέται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Άλλωστε, για να
νικήσει όλο και τη σχέση του με το θάνατο, ο άνθρωπος έκανε αυτά που έκανε. Και σήμερα θαυμάζουμε και λέμε «Α!» και μας πέφτει το σαγόνι όταν βλέπουμε, ας πούμε, ένα Μιχαηλάγγελο ή... Ξέρεις, να σου πει, τι είναι αυτό τώρα, είναι δυνατόν μια ακρόπολη, ένα... Και λες, πώς έγιναν αυτά. Έγιναν γιατί έτσι νικούσε το θάνατο ο άνθρωπος. Θυμάσαι ποια ήταν η τελευταία φορά που κάτι σε τάραξε, καλλιτεχνικό? Δεν ξέρω τι αυτό μπορεί να είναι. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σπάνια πια. Κακά τα ψέματα. Ένα από τα πιο έντονα πράγματα που ταράχτηκα και άρχισα να κλαίω ήταν όταν πρωτοείδα τη δουλειά του Δημήτρη Παπαϊωάννου, όχι αυτόν μόνο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά του Δημήτρη Παπαϊωάννου της ομάδας εδάφους. Όπου πήγα και μετά πήγα πίσω και τους φύλαγα και τους ευχαριστούσα κλαίγοντας για αυτό που είχα δει. Ας πούμε, αυτό ήταν κάτι που με είχε συνταράξει. Πώς να μην πας να πέσεις τα πόδια του να τον ευχαριστήσεις τον άλλον, να σε κάνει να νιώσεις έτσι? Πώς? Ξεστράτησες ποτέ από το δρόμο σου? Δηλαδή έζησες ποτέ στο όριο, έφτασες στο χείλος? Του γκρεμού. Του γκρεμού. Βέβαια. Φυρί-φυρί το πήγαινα. Πώς γύρισες πίσω? Μόνη μου. Με πήρα από το σβέρκο και με γύρισα. Σαν τα γατιά. Γιατί κατάλαβα ότι κάνω βλακεία. Πολύ απλά. Και λέω καλά τώρα, άντε, άντε, ηλίθεια. Και γύρισα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Πώς γίνεται σε έναν τόσο συναισθηματικό άνθρωπο να υπάρχει τέτοια ορθολογιστική αντιμετώπιση? Γίνεται. Πώς γίνεται να υπάρχει η αυτοκαταστροφή και η ορθολογιστική μετά ανταπόκριση και το μάζεμα? Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το παράξενο. Είναι, κοίταξε να δεις, η μουσική μου με γύριζε πίσω κάθε φορά που πήγαινα να φτάσω στα άκρα που μου ήταν απλό, σε εισαγωγικά. Πού πας? Έχεις υποχρεώσει. Μπορείς να το καταλάβεις ως μητέρα, ας πούμε. Αλλιώς λειτουργείς όταν έχεις παιδιά, αλλιώς λειτουργείς όταν δεν έχεις παιδιά. Όταν έχεις παιδιά, είσαι alert, πώς να σου το πω. Είναι κάπως το ίδιο. Εκεί αισθάνεσαι δηλαδή ότι τι παίζεις, τι παιχνίδι παίζεις. Έχεις υποχρεώσει. Έχεις υποχρέωση να επιβιώσεις. Έχεις υποχρέωση να υπάρξεις. Έχεις υποχρέωση να άστες βλακίες. Έχεις υποχρέωση. Είσαι ευάλωτος. Δεν με νοιάζει αν είσαι ευάλωτος. Βρες αλλού τη λύση σου. Ποια είναι η υποχρέωσή σου, την ίδια σου την τέχνη, στο χάρισμά σου? Δεν είναι το κάνουμε ό,τι θέλουμε αυτό. Όταν έχεις λοιπόν αυτό το πράγμα σου έχει δοθεί στη ζωή, δεν καταλαβαίνω τι βλακίες είναι αυτές. Τις έκανα. Και κατάλαβα ότι είναι βλακίες. Πολύ απλά. Η Δήμητρα Γαλάνη ερωτεύτηκε πολύ έντονα. Ερωτεύεται. Ζει με τον έρωτα καθημερινά. Ζω με τον έρωτα συνέχεια, αλλά σε μια άλλη διάσταση όλο αυτό. Ναι, δεν είναι. Ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Και εξοδεύτηκα υπέροχα πολύ. Και εισέπραξα και αγάπη πολύ και έρωτα και εντάσεις και γοητεία και ό,τι ομορφιά έχει ο έρωτας. Είναι γελοί έρωτες, Δήμητρα, που λέγει ο Κούντερα. Άντε, Κούντερα, άστο να τα λέει αυτά τώρα, έφυγε κιόλας. Όχι, είναι... Δεν υπάρχει ζωή χωρίς έρωτα. Τι είναι, αν δεν το βιώσεις αυτό το πράγμα, να τρανταχτείς ολόκληρο, να λες είμαι τόσο ευτυχισμένη που θέλω να πεθάνω. Αυτό. Έτσι, όποιος το έχει νιώσει είναι ένας ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος άνθρωπος. Κακά τα ψέματα. Το έχω νιώσει. Και πέρα και από αυτό, έχω σπράξει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από ανθρώπους που ήταν και είναι στη ζωή μου. Πολύ μεγάλη αγάπη. Ανεξάρτητα από τους έρωτες. Αγάπη. Και είμαι πολύ προνομιούχος άνθρωπος. Τα γαλάζια σου γράμματα κάθομαι και διαβάζω.
και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω τα γαλάζια σου γράμματα τρυφερές αναμνήσεις να μου λες χίλια πράγματα μα δεν λες αν γυρίσεις. Δήμητρα, πώς ξεκινάς τη μέρα σου? Έτσι, εδώ, κοίτα. Άμα σου δίνει τη δυνατότητα η ζωή να την ξεκινήσεις έτσι, κάνεις ο σταυρός και λες, αυτή τη μέρα θα τη ζήσω λοιπόν. Αύριο βλέπουμε. Πάντα ξεκινάς έτσι με αισιοδοξία. Τώρα πια και με χαμόγελο. Τώρα πια ξεκινάω έτσι. Όχι, δεν ήμουν έτσι. Και γκρινιάρα ήμουνα και γρουσούζα γινόμουνα. Και... αλλά τώρα πια που μεγάλωσα, ναι. Γιατί είναι... μου δίνει η ζωή πράγματα συνέχεια. Και θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ ευχάριστη δηλαδή να τα δω αλλιώς. Διαβάζεις και πολύ? Διαβάζω. Είναι το αγαπημένο μου. Μουσική και διάβασμα είναι ό,τι αγαπώ. Και ταξιδεύω με το νου. Δεν μπορείς να μετακινήσεις. Πολύ το έλεγα, είμαι γατή. Και τι διάβασες που σου άρεσε πολύ τελευταία? Το Χρέος. Εδώ και 5.000 χρόνια. Φοβερό βιβλίο. Ασχολείσαι και με την πολιτική και με την οικονομία. Είσαι συνέχεια μέσα στα πράγματα. Δεν αυτά που διαβάζω και αυτά που παρακολουθώ είναι τα πράγματα αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Δεν μπορώ να μπαίνω στη μυθόπλη, στο πολύ, ξέρεις, παραμύθα. Προτιμώ την παραμύθα της ζωής, δηλαδή. Αλλά με κουράζουν τα μυθιστορήματα, εκτός αν είναι αριστουργήματα. Θα διαβάσω τη Ζατέλη. Δεν είναι δυνατόν να με διαβάσει τη Ζατέλη. Θα διαβάσω, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο μύθο. Θα ξαναδιαβάζω τον Ντοστογεύσκη. Αλλά αυτό που διαβάζω είναι τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με ιστορία, με την κοινωνία, με τις αλλαγές της κοινωνίας ανάμεσα σε σχέση με την ιστορία. Γενικά, ό,τι έχει σχέση είναι γύρω από τον άνθρωπο. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ελπίζεις? Σαν να προσπαθώ να μας ανακαλύψω. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τραγουδάω 54 χρόνια τους ανθρώπους και ακόμα προσπαθώ να τους ανακαλύψω. Ωραίο δεν είναι? Μαγικό δεν είναι? Είναι μαγικό, ναι. Είναι μαγευτικό αυτό το πράγμα. Δεν και έχει αυτό τέλος. Που ανακαλύπτεις σου δίνει ελπίδα, σε κάνει αισιόδοξη. Την ώρα που με πιάνει τρέλα, είναι αντιφατικό. Είναι αντιφατικό. Δηλαδή, την ώρα που θυμώνω αφάνταστα με τις αντιδράσεις μας, αλλά την ίδια στιγμή έχω και μια κατανόηση. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και αμέσως το συγχωρώ. Και ξαναγαπάω. Διότι δεν είναι δυνατόν να τραγουδάς σε κάτι που δεν αγαπάς. Διότι δεν τραγουδάς τον εαυτό σου μόνον. Και καλά λέμε όλοι οι καλλιτέχνες αυτές τις βλακίες, τις διάφορες, ότι η τέχνη, εγώ την κάνω, γιατί αυτό. Άμα δεν περάσει στον κόσμο, είναι θέμα επικοινωνίας είναι. Είναι καμένος ερμής είναι ο καλλιτέχνης. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ανάγκη επικοινωνίας, το οποίο για κάποιους λόγους δεν του δόθηκε. Χι λόγους. Από βλάβη, τεχνική, μέχρι ζωή. Άρα τι. Άρα αυτός που θα το αποδέξει είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Άρα τραγουδάς σε κάτι που αγαπάς και κάτι που θαυμάζεις επίσης. Δεν μπορώ να υποτιμώ εγώ το αντικείμενο του πόθου μου. Μπορείς να ερωτευτείς άμα υποτιμάς. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι ερωτευμένη με τον κόσμο. Μπορείς να φανταστείς τη μέρα που δεν θα τραγουδάς πια? Με μεγάλη χαρά. Δεν έχει το ένα μετάλλο. Την έχω φανταστεί και σχεδόν την κάνω. Δηλαδή πια εμφανίζομαι πολύ αραιά. Και όταν θέλω να παίξω με τους φίλους μου, ξέρεις, δεν το θεωρώ σαν ανάγκη. Και μάλιστα πολύ σύντομα θα παίχω κιόλας. Πολύ πιο περισσότερο. Μα είναι λογικό τόσα χρόνια. Αλλά όχι, δεν μου κάνει πόνο αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι έλλειψη σε αυτό το πράγμα. Θα έχω έλλειψη. Γιατί ίσως επειδή έχω ζωή, ξέρω εγώ. Έχω ζωή. Που απορρέει από αυτό, αλλά ζω, ζωή. Έχω ανθρώπους δίπλα μου, γύρω μου. Πράγματα να ανταλλάξω, έχω να διαβάσω, έχω να δω, έχω χιλιάδες πράγματα. Ένα όνειρο που έχεις αφήσει στη μέση. Τα έχεις... Τώρα θα ντραπώ πάρα πολύ να σου πω ότι τα έχεις όλα. Ό,τι ονειρεύτηκα, το έκανα. Και εύχομαι να πάει έτσι μέχρι τέλους. Γιατί εξακολουθώ να ονειρεύω. Είναι η αγάπη ένα βουνό. Έχει δρόμο και δρόμο. Μελαγχολείς όταν αφήνεις κάτι πίσω? Όταν δεν έχω χορτάσει ακόμα, ναι, λέω...
Πού πας εσύ, αφού εδώ είναι τα θέματα. Και όταν το βλέπεις ότι είναι εδώ τα θέματα, γυρίζεις. Ναι, κατευθείαν όμως. Ή ζω τώρα πάμε αυτό το πότε θα γυρίσω. Κάπως έτσι τελείωσε η δική μου εκδρομή με τη Δήμητρα Γαλάνη. Αυτή την τολμηρή, αιώνια έφηβη, που αντιμετωπίζει πάντα το χάρισμά της με ευθύνη, συνέπεια, αγάπη και πολύ σεβασμό στη μουσική. Η Δήμητρα μου εκμυστηρεύτηκε ότι η μέρα της ξεκινά με Μπαχ, όπως τον ερμήνευσε μοναδικά ο σολίστας Γκλεν Γκούλντ. Της τον αφιερώνω, με τη βεβαιότητα ότι θα τον ακούει τα πρωινά κάπου εδώ, πίσω από τις Καλαμιές, αχναντεύοντας τη θάλασσα με ένα πλατή χαμόγελο. Καλή σας νύχτα.